Εδώ είμαστε πάλι, λοιπόν. Λοιπόν, λέγαμε ότι έχεις να μας δώσεις τρεις... Έχω να σας δώσω. Συμβουλές. Συμβουλές είναι πολύ βαρύ αυτό για μένα, να δώσω συμβουλή. Η όμως, λέξη συμβουλή γενικά συμβουλή δεν είναι μ' αρέσει καθόλου. Και εγώ την βρίσκω γενέστατη τη συμβουλή γενικότερα. Ποια είμαι εγώ τώρα να δώσω συμβουλή. Απλώς θα σας δώσω μια ιδέα. Ωραία. Την οποία εγώ την εφάρμοσα σε μένα, έπιασε. Με αρέσει. Λοιπόν, και τη γράφω και στο βιβλίο για τη διαδοχή στον κόσμο. Ωραία. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Επειδή μας έχουν πήξει μέσα στη μέρα στο πρέπει να κάνεις αυτό. Ναι. Δηλαδή, βαράει το τηλέφωνο, κάποτε ήταν η εισπρακτική. Μετά σε παίρνει η μάνα σου, ο πατέρας σου, σου λένε πήγαινε με στο γιατρό. Μετά σε παίρνει ο άντρας σου και σου λέει ότι ξέρεις κάτι μπορείς να πληρώσεις και τη διαφθόδη, γιατί εγώ δεν μπορώ να λένε. Μετά σε παίρνει το παιδί σου, σου λέει έχω δύο πάρτι. Λοιπόν, να μάθετε να λέτε όχι. Για να πεις το μεγάλο όχι, πρέπει να αρχίσεις από μικρό όχι. Δηλαδή, το μικρό όχι είναι τόσο δύσκολο να το πεις. Δηλαδή, να χτυπήσεις το τηλέφωνο, να βλέπεις ότι είναι ένας άνθρωπος δικό σου και να μπορέσεις να κάνεις σίγαση. Στο δικό σου τον άνθρωπο. Στον άνθρωπο που δεν θέλεις να μιλήσει εκείνη τη στιγμή, όχι στον άνθρωπο που θέλεις να μιλήσεις, στον άνθρωπο, γιατί υπάρχουν κοινωνικά γνωστοί που σε καλούν μες τη μέρα να μάθεις. Αλλά που δεν είναι η στιγμή να μιλήσεις. Που δεν είναι η στιγμή της. Γιατί εκείνη την ώρα θέλεις να μπεις στο μυαλό σου. Να είσαι εσύ και το μυαλό σου ή να κάνεις ντους. Ξεκινάμε λοιπόν, από το μικρό όχι, λοιπόν. Από το μικρό όχι. Κάθε φορά λοιπόν εγώ προτείνω που δεν θα μπορέσεις να πεις το μικρό όχι, ναι, να βάλεις μία ποινή στον εαυτό σου και να βάζεις 2 ευρώ σε ένα κουμπαρά. Μ' αρέσεις. Τα οποία, ναι, όταν θα μαζεύονται και θα είναι πόσες φορές απίστησες στον εαυτό σου και στα θέλω σου, να πας να τα δώσεις ένα σκοπό. Να τα χαρίσεις, να τα δώσεις, να τα δωρήσεις. Όχι να τα φας εσύ, να τα μαζέψεις και να πεις... Τόσες φορές που δεν φρόντισα εγώ τον εαυτό μου, αυτά όλα είναι που πλήρωσα γι' αυτό και πάω και τα δίνω. Μάλιστα. Μίνιμουμ ταρίφα είναι 2 ευρώ πουλά. Κοίτα, το είχα 5. Τώρα με την κρίση το κατεβάζω στα 2. Σου κάνει να το κρατήσουμε στο 2. Άστε εκεί, κράτα το. Λοιπόν, εντάξει. Όμως, μόνο εάν αρχίσεις από μικρά όχι, πας σε πιο μεγάλα. Άμα δεν τα... Δοκίμασε το μία μέρα. Το ψηλό όχι. Όχι, το χοντρό όχι. Μη μου το κάνεις, μου το αποδυναμώνεις. Ναι. Δηλαδή... Μη φαντάζεσαι, εγώ δεν το έχω αυτό. Δηλαδή, όταν είναι όχι, είναι όχι. Εσύ αλλά είσαι... σε θέματα με δικούς μου ανθρώπους, μασάω. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην το σηκώσω ή να το πάω πιο πέρα. Τι ήθελα να πω, να απαλλαγείς από ενοχές. Ναι, ναι, συμφωνώ. Αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, δεν θα με κάνει να νιώσω άλλος ενοχή. Δεν θέλω να το κάνω τώρα. Και δεν θέλω και να καταναλωθώ στον άλλον ανθρώπων τις απαιτήσεις που δεν είναι τις στιγμές της δικιάς μου. Βεβαίως, δεν γίνεται να είμαστε όλοι εναρμονισμένοι στην ίδια φάση. Ακριβώς. Άρα, λοιπόν, ξέρεις πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο είναι ταυτόχρονα αυτό που θα σε οδηγήσει στο να μην παθαίνει κάποιος κρίση πανικού. Έχεις πάθει κρίση πανικού ποτέ? Όχι, αλλά παθαίνουν όλοι γύρω μου. Τι είναι το, αυτό, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, κρίση πανικού δεν έπαθα ποτέ. Αν δεν έχεις πάθει, δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό. Ναι, επειδή πολύ στενός μου άνθρωπος παθαίνει, πολύ κοντινός μου άνθρωπος, είναι τραγικό. Ναι, είναι. Φρικτό. Ναι, είναι φρικτό. Το δεύτερο θέλω, παρακαλώ, τη δεύτερη ιδέα. Τη δεύτερη ιδέα θέλω να σου πω ότι υπάρχει κάτι το οποίο... Θέλω πολύ καλά να βάλετε στο μυαλό σας ότι καμιά φορά γυρνάμε στο παρελθόν και λέμε αν και αν το είχα κάνει αυτό θα είχε γίνει διαφορετικά. Αν δεν το είχα κάνει εκείνο θα το είχα κάνει καλύτερα. Και αν είχα ανοίξει, θα ήμουν δάχτυλο. Ναι. Λοιπόν, να ξέρετε όλοι ότι για τη στιγμή που πήρατε την κάθε απόφαση ήταν σωστά καμωμένη. Μ' αρέσει και αυτό πάρα πολύ, με καλύπτει. Σε καλύπτει. Πολύ. Διότι πάμε και ακυρώνουμε τη ζωή μας. Και τον εαυτό μας. Και τον εαυτό μας. Και λέμε, εάν δεν είχα εγώ γνωρίσει εκείνον τότε, ή αν δεν είχα κλείσει εκείνη τη δουλειά, μήπως θα ήταν διαφορετικό. Αν είχα κάνει παιδί στα 30 και όχι να έχω μείνει στα 40. Ναι. Κούκλα μου και κούκλα μου, εσύ που ακούς, όταν πήρες την απόφαση εκείνη, αυτό την πήρες που έπρεπε να κάνω. Βάσει των προϋποθέσεων εκείνης της εποχής. Ναι. Άρα μην αυτομαστιγώνεσαι. Πολύ χρήσιμο. Πολύ χρηστική η παρουσία σου σήμερα εδώ, Νανά. Έχεις και τρίτο. Αυτό δεν έχει ταρίφα όμως. Αυτό δεν έχει ταρίφα. Εντάξει. Αυτό είναι πιο οικονομικό. Όχι. Και το τρίτο που θέλω, για να θες να κλείσουμε αυτό, είναι να μην αφήνετε ποτέ αυτό το οποίο θέλετε να πείτε τώρα στον άνθρωπο που αγαπάτε για αύριο.
Αν θέλετε να πείτε σε κάποιον συγγνώμη, να το πείτε τώρα που σας ήρθε. Αν θέλετε να του πείτε «σ' αγαπάω», να το πείτε τώρα που σας ήρθε. Αν θέλετε να του πείτε «είμαι ερωτευμένος μαζί σου και πέφτω στα πατώματα για σένα», να το πείτε τώρα που σας ήρθε. Αν θέλεις να πεις «εσυχαίνομαι». Να το πεις τώρα που σου έρχεται. Μ' αρέσεις, Νανά, με καλύπτεις πάρα πολύ. Και επίσης, δεν μπορώ, αγάπη μου, το κυριλίκι, πρέπει να βγάλεις το θυμό για να μην τον κάνεις ψυχοσωματικό. Άμα θέλεις να γίνεις... Εκτόνωση να γίνεται. Εκτονωθείτε με όποιον τρόπο μπορείτε, αρκεί να μην τα πληρώσει ένας ο άμαχος πληθυσμός. Αλλά σε παρακαλώ πολύ, μην αναβάλεις αυτό που θες να πεις συναισθηματικά για την άλλη μέρα. Μπορεί να μην με ξαναδείς. Έτσι θέλω να κλείσω.